Στα ωριά τους βρίσκονται οι Έλληνες καταναλωτές, αφού η ακρίβεια παγιώνεται στην αγορά και οι αυξήσεις σε προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης διαδέχονται η μία την άλλη. Γενικά, ό,τι υπάρχει και κυκλοφορεί, είτε λέγεται ηλεκτρικά είδη, είτε ηλεκτρονικά, είτε οικοδομικά είδη, είτε οτιδήποτε, βλέπουμε ότι έχουν πάρει αύξηση οι τιμές των προϊόντων, δυσανάλογες με βάση το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών ή με βάση το εισόδημα και το κατώτερο μισθό που έχουν οι Έλληνες εργαζόμενοι αλλά και οι συνταξιούχοι. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Καταναλωτών, ο μέσος μισθός ή η σύνταξη δεν φτάνει πλέον για να βγει ολόκληρος ο μήνας. Μετά την πληρωμή των παγίων, όπως οι λογαριασμοί και το ενίκιο, οι πολίτες, μισθωτοί και συνταξιούχοι αντέχουν μόνο για 10 με 15 ημέρες. Τις υπόλοιπες του μήνα είναι αναγκασμένοι να ζουν με ψέματα. Μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα έχουν φύγει τα χρήματα από τη σύνταξη, έχουν φύγει τα χρήματα από το μισθό και περιμένεις ένα επόμενο δεκαπενθήμερο με κέρματα για να τα βγάλεις πέρα. Την ίδια στιγμή το υψηλό κόστος ενέργειας μετά την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής φαίνεται να εντάσσεται πλέον εντός των λογαριασμών, έπειτα από τις νέες αυξήσεις στις τιμές της κιλοβατόρας. Βεβαίως δεν έχουμε επιλογές μεγάλες όπως είναι τα καύσιμα ή όπως είναι στην ενέργεια. Εκεί είμαστε υποχρεωμένοι λόγω ότι η κυβέρνηση νομοθέτησε για την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής υποχρεωτικά να επιλέξουμε νέες τιμές όπου θα πληρώσουμε δυστυχώς τη ρήτρα αναπροσαρμογής μέσα στην κιλοβατόρα. Και σαν να μην έφταναν όλα τα προβλήματα της ακρίβειας και του υψηλού ενεργειακού κόστους, έρχονται και οι αετονίχηδες, οι οποίοι εσχροκερδούν και από πάνω. Πρέπει να γίνονται έλεγχοι και παράλληλα ο κόσμος πρέπει να αντιληφθεί ότι υπάρχουν έξυπνες κινήσεις λόγω της ακρίβειας σε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, όπως είναι στα τρόφιμα. Παραδείγματος χάρη, όταν πάμε σε ένα σούπερ μάρκετ, επιλέγουμε προϊόντα προσφορών ή παράλληλα επιλέγουμε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία είναι φτηνότερα κατά 50% σε σύγκριση με τα επώνυμα προϊόντα.